κατέθεσαν μία πρόταση για συμφωνία 5 σελίδων, η οποία, όπως έγινε γνωστό και στην Ελληνική Βουλή, διαστόματος του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό φάνηκε ότι συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται σε πολιτικό πλέον επίπεδο. Ήδη στις Βρυξέλλες έχει μεταβεί αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης, όπου θα κάνει επαφές στο πλαίσιο της συνεννόησης, έτσι ώστε να υπάρξει μία λύση, μία συμφωνία. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε όνομα ότι και Αλφόνσος Βιτάλης από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ. Είπατε προηγουμένως ότι η ελληνική πλευρά έχει στείλει 47 σελίδες, που είναι το σχέδιο. Οι θεσμοί έστειλαν αυτό που έστειλαν, τις 5 σελίδες, και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι δεν γίνεται δεκτό για βάση ζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική πλευρά θα κάνει επί του κειμένου της κάποιες βελτιωτικές προτάσεις να παρουσιάσει στους συνομιλητές της. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης που έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες προφανώς βρίσκεται εκεί, έτσι ώστε να δει τα περιθώρια συγκλήσεων για να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή συμφωνία και από τα δύο μέρη. Παρακαλώ. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, θα μπορούσατε να μας πείτε από ποιους απαρτίζεται αυτή η αντιπροσωπεία για να δούμε σε τι επίπεδο γίνονται οι διαβουλεύσεις, και με δεδομένο ότι εξ όσων γνωρίζουμε το Brussels Group έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, με ποιους γίνονται αυτές οι επαφές για την αναζήτηση συγκλήσεων? Ευχαριστώ. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλήδης Τσακαλώτος. Είναι μαζί τους και συνεργάτες, οικονομολόγοι που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και οι επαφές οι οποίες γίνονται και θα γίνουν θα ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας διαφωτίσετε τι ακριβώς έχει συμβεί ανάμεσα στις επικοινωνίες που υπήρξαν ή δεν υπήρξαν ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γιούνκερ? Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση το Σάββατο διέψευσε ότι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Κομισιόν. Ο ίδιος είπε τα ακριβώς αντίθετα. Τελικά τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Γιούνκερ το Σάββατο ή όχι? Ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος της Κομισιόν, είναι πραγματικά ένας φίλος της Ελλάδας και έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό. Η επικοινωνία την οποία έχουν και η επικοινωνία και η άμεση διαζώσεις επικοινωνία που είχαν και την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες έγινε σε πολύ καλό κλίμα, παρά τις διαφωνίες οι οποίες υπήρχαν στο επίπεδο του κειμένου. Αυτό που έχει σημασία να τονίσω, βλέποντας και τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Γιούνκερ, είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ουδέποτε είπε ότι το κείμενο αυτό του οποίου του παραδόθηκε ήταν κείμενο της Κομισιόν, κείμενο του κυρίου Γιούνκερ. Αντιθέτως, στη Βουλή είπε ότι είναι κείμενο που του επιδόθηκε ως κάτι που εκφράζει την κοινή γνώμη των τριών θεσμών, και σε καμία περίπτωση τέτοιου τύπου ζητήματα δεν μπήκαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει και επιθυμεί να βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τον κύριο Γιούνκερ όσο και με τους επικεφαλείς των θεσμών. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν όλες αυτές οι επαφές τόσο με τους θεσμούς όσο και με τους αρχηγούς των κρατών. Επ' αυτού φαντάζομαι όλοι. Οπότε θέλετε, αν υπάρχουν ερωτήσεις επ' αυτού, να μαζέψουμε μερικές ερωτήσεις και να τις απαντήσουμε. Για το τηλεφώνημα πάντως δεν μου είπατε. Στρατάκης από Flash96 και news.gr. Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Γιούνκερ στις δηλώσεις του Κυριακάτικα είπε ότι περίμενε προτάσεις και υποσχέσεις από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή ότι θα του έδινε την Πέμπτη μία πρόταση, ότι δεν ήρθε την Πέμπτη, του είπαν την Παρασκευή. Τελικά υπήρχαν αυτές οι επικοινωνίες? Όντως ο Πρωθυπουργός υποσχόταν μέρα παραμέρα μία πρόταση καινούργια προς τον κύριο Γιούνκερ? Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις επ' αυτού?
Να απαντήσω. Αν επιχείρησε να του μιλήσει στο τηλέφωνο. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, οι προτάσεις. Ο Πρωθυπουργός όντως είπε στον κύριο Γιούνκερ, όπως είπε και στον κύριο Ολάντ και στην κυρία Μέρκελ στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν, ότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί με προτάσεις συγκεκριμένες στο πλαίσιο της επιδίωξης της κοινή λύσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν τηλεφώνησε στον κύριο Γιούνκερ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, για να μην φανεί ότι δεν απάντησα και στο προηγούμενο ερώτημα. Υπάρχουν επαφές και υπάρχουν επικοινωνίες και σε χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργατών του Έλληνα Πρωθυπουργού με συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ. Έχει πέσει στο τραπέζι μία συζήτηση από την Πέμπτη για παράταση στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός των χρονικών ορίων που όλοι καταλαβαίνουμε, ξέρουμε για τον Ιούνιο. Από την πλευρά της Die Welt που άνοιξε και το θέμα, γίνεται λόγος για μία ολιγόμενη, τέλος πάντων, παράταση μέχρι το φθινόπωρο, όπως αναφέρει. Αυγή εχθές μιλάει για μία εννιάμηνη παράταση που θα τελειώσει το Μάρτιο του 2016. Πάνω στην ολοκλήρωση του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ερώτηση. Επίσης, στη Βουλή, όλες οι ερωτήσεις που κάναμε σε στελέχη της κυβέρνησης ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρει η χρονική παράμετρος της παράτασης, αλλά η παράμετρος της ρευστότητας. Η ερώτηση λοιπόν είναι, υπάρχει όντως συζήτηση για παράταση? Τι παράταση, ποιανού παράταση, με τι ρευστότητα σε αυτό το διάστημα και μέχρι πότε παράταση? Βασικό αντικείμενο στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα και αποτέλεσε και μέρος και των 47 σελίδων με τη μορφή του παραρτήματος από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη διευθέτηση του ζητήματος της χρηματοδότησης, της αντιμετώπισης του χρηματοδοτικού κενού και της αντιμετώπισης της κρίσης ρευστότητας. Οποιαδήποτε λύση λαμβάνει υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μια λύση στην οποία η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει και να την επεξεργαστεί μαζί με τους θεσμούς. Το ζήτημα της παράτασης από μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι έστω ότι παίρνουμε μια παράταση εννιάμηνη, τρίμηνη, εξάμηνη, με αυτούς τους χρηματοδοτικούς όρους τους σημερινούς. Είναι αυτό ικανό να αντιμετωπίσει ζητήματα αβεβαιότητας, ζητήματα χρηματοδοτικών κενών για το επόμενο χρονικό διάστημα? Κατά την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό είναι στην ουσία σαν να στρουθοκαμιλίζουμε. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση θέτει το ζήτημα της μεσοπρόθεσμης διευθέτησης του χρηματοδοτικού κενού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα ρευστότητας και να μπορέσει να υπάρξει πραγματική και ισχυρή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Συμπληρωματικά, όταν λέτε ρευστότητα, δεν εννοείται μόνο για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων, υποθέτω? Όχι μόνο. Σίγουρα όχι μόνο. Παρακαλώ. Να συσσωρεύσω λοιπόν και εγώ τις ερωτήσεις μου και χαγιά από τα νέα, κύριε πρόσωπε. Συγγνώμη. Όταν λέμε μία μεσοπρόθεσμη συμφωνία, εννοούμε ότι θα περιλαμβάνει και διευθέτηση για το χρέος, γιατί αυτό δεν το έχω κατανοήσει. Επίσης, αν οι υπουργοί ή οι συνεργάτες του Μαξίμου που πήραν τους συνεργάτες Γιούνκερ μίλησαν τελικώς ή αρνήθηκαν οι συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ να βγουν σε Έλληνες υπουργούς στο τηλέφωνο? Και κάτι τρίτο, γιατί δεν μας λέτε η ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες σε τι επίπεδο θα έχει επαφές και ποιους θα συναντήσει για να μην πορευόμαστε και εμείς στα τυφλά και κάνουμε εικασίες? Σας ευχαριστώ. Υπάρχει πρόγραμμα συναντήσεων. Αυτές οι συναντήσεις, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει επιθυμία και από όλες τις πλευρές να κοινοποιηθούν και σίγουρα θα κοινοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή απλά εγώ αυτή την ώρα δεν είμαι σε θέση να σας δώσω στη δημοσιότητα αυτές τις επαφές οι οποίες θα γίνουν. Ελπίζω και εγώ και το θέλω πραγματικά σε πολύ λίγη ώρα, αμέσως μετά το briefing, να έχω τη δυνατότητα να σας δώσω, να δώσουμε στη δημοσιότητα αυτές τις επαφές οι οποίες θα γίνουν.
Το ζήτημα, το πρώτο ερώτημα που μου θέσατε. Το πρώτο ερώτημα είναι το χρέος. Προφανώς, και αν δείτε και επαναλαμβάνω και στο παράρτημα της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης, μπαίνει το ζήτημα του χρέους. Και η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μία συγκεκριμένη πρόταση προς την πλευρά των θεσμών σχετικά με το χρέος, που συμπεριλαμβάνει και τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σε κάθε περίπτωση τα χρηματοδοτικά κενά χωρίς να δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα και στα κοινοβούλια των εταίρων. Επομένως, σίγουρα έχει τεθεί το ζήτημα του χρέους και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Το άλλο ερώτημα που μου θέσατε, κυρία Κιχαγιά, έχουν υπάρξει επαφές και επικοινωνίες μεταξύ των συνεργατών του κυρίου Τσίπρα με συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ. Για το χρέος μπορώ να το συνεχίσω. Όχι, έδωσα μόλις το λόγο, θα κάνουμε. Αντώνη Σατσολέτης από το Sky. Κύριε εκπρόσωπε, θέλουμε λίγο να διευκρινίσουμε το θέμα με τον ΦΠΑ στα νησιά. Τι θα γίνει με την έκπτωση, ισχύει ή δεν ισχύει? Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν εξετάζει και εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό ισχύει και για το φόρο προστιθέμενης αξίας στα νησιά. Αυτό ισχύει και για μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις αυτές. Γιάννη Σακύρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει αντιπρόταση στην πλευρά των θεσμών, όπως ζητάει και ο κύριος Γιούνκερ από τις δηλώσεις του. Ποιες υποχωρήσεις θα μπορούσε να κάνει στο δικό της κείμενο των 47 σελίδων και πότε σκοπεύει να το κάνει αυτό? Θα το κάνει πριν τη συνάντηση με Μέρκελ και Ολλάν του Πρωθυπουργού ή κατά τη διάρκεια της συνάντησης? Η ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες, είναι εξουσιοδοτημένη να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και των επαφών που θα έχει, έτσι ώστε να υπάρχει αυτού του τύπου η σύγκληση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω, κύριε Τσακίρη, είναι ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, αποτελεί ένα καταστάλαγμα των πολύμηνων διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες, και αυτό από μόνο του την καθιστά ως μια πρόταση η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βάση αυτών των συζητήσεων. Δεν πρέπει να προσποιούμαστε δηλαδή ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν λάβει χώρα συζητήσεις, δεν έχουν λάβει χώρα διαπραγματεύσεις, δεν έχουν κατατεθεί προτάσεις. Θέση, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είμαι κι εγώ υποχρεωμένος να σας το υπενθυμίσω, ότι τόσο στο πλαίσιο των αποφάσεων των Eurogroup, όσο και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε στην επταμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, όπου συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, αυτό το οποίο τονίστηκε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις της. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε τις προτάσεις της και κατέθεσε προτάσεις οι οποίες βασίζονται, το επαναλαμβάνω, στις διαπραγματεύσεις. Δεν κατέθεσε τις προτάσεις της βασισμένης στις προγραμματικές της δηλώσεις, ούτε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star. Η εντολή ωστόσο που έχει η ελληνική αντιπροσωπεία είναι να διαπραγματευτεί επί της δικής μας πρότασης ή μπορεί να κάνει αποδεκτά και κάποια σημεία των προτάσεων των θεσμών? Γιατί χθες, τουλάχιστον από το non-paper του Μαξίμου, είδαμε πως μιλάτε για ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση στο σύνολό της, αφήνοντας να καταλάβουμε ότι κάποια σημεία μπορεί να ενσωματωθούν σε μια νέα αντιπρόταση. Σίγουρα, και επαναλαμβάνω, σημείο αφετηρίας για την ελληνική πλευρά είναι η δική της πρόταση για τους λόγους που σας εξήγησα. Από εκεί και πέρα, η εξουσιοδότηση που έχουν λάβει τα μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης είναι να διερευνήσουν τις δυνατότητες και να δουν και τις προθέσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μία συμφωνία που να καλύπτει και τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να καταλήξουμε σύντομα σε αυτή τη συμφωνία. Παρακαλώ. Απόστολος Μαγκυριάδης από το Μέγκα. Κύριε εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή την Παρασκευή είπε ότι δεν υπάρχουν χρονικά όρια στην διαπραγμάτευση, αλλά και ο κύριος Γιούνκερ το είπε προχθές, ότι υπάρχουν χρονικά όρια και
Το πρόγραμμα λήγει στις 30 του μηνός. Υπάρχουν και κάποιες δόσεις που πρέπει να πληρωθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τελικά, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, υπάρχουν χρονικά όρια, είναι η 30η Ιουνίου ένα χρονικό όριο? Η 30η Ιουνίου είναι εκ των πραγμάτων ένα όριο από τη στιγμή που λήγει η παράταση της δανειακής σύμβασης που δόθηκε στην ουσία από τις 20 Φλεβάρι, από την απόφαση του Eurogroup της 20 Φλεβάρι. Αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι στην προσπάθεια να βρεθεί μια συμφωνία και να βρεθεί μια συμφωνία μάλιστα που να καλύπτει όλες τις πλευρές, καλό είναι να μην μπαίνουν χρονικά όρια πέραν κάποιων αντικειμενικών χρονικών ορίων όπως αυτό που με ρωτήσατε και εσείς, και η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη στο χρόνο αυτό που έχει μπροστά της να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με ισχυρή πολιτική βούληση για να βρεθεί η λύση. Και θα χρειαστεί να υπογραμμίσω κάτι. Το κείμενο των 47 σελίδων αποδεικνύει την ισχυρή πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να βρεθεί λύση. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν επιδιώκει λύση και ότι επιδιώκει τη ρήξη.